Θα καλημερίσω στη συχνότητα του 984 τον ερευνητή στα θέματα δημόσιας υγείας, τον κύριο Κώστα Φαρσαλινό. Αφού λοιπόν αποφάσαν όλοι να ξαναθυμηθούν και τον εβδομαδιαίο αριθμό των νεκρών, οι οποίοι νεκροί υπήρχαν κάθε εβδομάδα, αλλά τώρα τους θυμηθήκαμε, είπαμε κι εμείς να θυμηθούμε τον κύριο Φαρσαλινό. Καλημέρα κύριε Φαρσαλινέ. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά εύχομαι. Θα δούμε βέβαια, ναι, γιατί θα... από ευχολόγια καλά πάμε, στην πράξη έχουμε πρόβλημα. Κύριε Φαρσαλινέ, όλη αυτή η συζήτηση ξαναήρθε στο προσκήνιο. Και μάλιστα ξαναήρθε στο προσκήνιο όταν η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι χειρότερη από πριν 3 χρόνια. Ή κάνω λάθος? Λοιπόν, διαβάζω την τελευταία εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης αναπνευστικών λοιμόξεων 25-31 Δεκεμβρίου του 2023 του ΕΟΔΗ. Για να μην λέω δικές μου εκτιμήσεις και να μην λέμε λόγια του αέρα. Η επιτήρηση αυτή εξετάζει όχι μόνο τον COVID αλλά και την γρήπη. Λέει όμως για τον COVID. Ο αριθμός των εισαγωγών τη εβδομάδα αυτή ήταν, μάλλον για την προηγούμενη μιλάει, ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 22. Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων για COVID ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 22. Οι θάνατοι από COVID ήταν λιγότεροι από τον αριθμό των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 22. Είναι επίσημα στο site του ΕΟΔΗ, τα βλέπει όποιος θέλει. Ειδικά για τους θανάτους, δεν ήταν μόνο χαμηλότεροι από το αντίστοιχο διάστημα του 22, ήταν χαμηλότεροι από το όλο το υπόλοιπο 22, με ίσως με εξαίρεση στην αρχή του καλοκαιριού. Ακόμα και το καλοκαίρι του 22 είχαμε περισσότερους θανάτους από COVID από ό,τι έχουμε στην τελευταία εβδομαδία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Αυτό που λέτε λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Τα νοσοκομεία, αν πιέζονται από κάτι, δεν πιέζονται από το επιδημικό κύμα που ξαφνικά το θυμηθήκαμε μετά από 3 μέρες. Πιέζονται επειδή βρίσκονται σε δραματική κατάσταση από ζήτημα ελλείψεων προσωπικού. Mm-hmm. Όσο και να προσπαθούν και να εμφανίζουν δαίμονες από το παρελθόν, το πρόσφατο παρελθόν, φταίει η μάσκα που δεν χρησιμοποιούμε, φταίει το εμβολιασμός που δεν γίνεται, φταίνε 1000, νομίζω το θέμα είναι ξεκάθαρο. Όσον αφορά για τη μάσκα, επειδή επανήλθε και επειδή βλέπω και δυστυχώς τους πολίτες εγκλωβισμένους αυτό το αφήγημα να τρέχουν να αγοράζουν μάσκες, ανασκόπηση από τον οργανισμό Cochrane, που είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός που παράγει ανασκοπήσεις μελετών για ζητήματα ιατρικής τεκμηρίωσης, 30 Ιανουαρίου του 23, πριν από ένα χρόνο. Χρήση ιατρικών και χειρουργικών μασκών σε σύγκριση με τη μη χρήση, το διαβάζω, δεν το λέω, δεν είναι δικά μου λόγια, τα διαβάζω από την περίληψή τους. Σε σύγκριση με τη μη χρήση μάσκας στις κοινοτικές μελέτες, μελέτες στην κοινότητα δηλαδή, mm-hmm. η χρήση μάσκας μπορεί να έχει ελάχιστη ως καθόλου διαφορά στον αριθμό των ατόμων που προσβλήθηκαν από μια ασθένεια που μοιάζει με γρήπη ή ασθένεια τύπου COVID-19. Και πιθανώς να έχει ελάχιστη ή καθόλου διαφορά στο πόσα άτομα έχουν γρήπη ή COVID επιβεβαιωμένο με εργαστηριακό τεστ. Μάσκες NIE95, το δεύτερο και τελευταίο, και τελειώνω με αυτό. Σε σύγκριση με την χρήση ιατρικών ή χειρουργικών μασκών, η χρήση αναπνευστικών σκευών NIE95 πιθανώς να έχει ελάχιστη ως καθόλου διαφορά στο πόσα άτομα έχουν επιβεβαιώσει γρήπη και μπορεί να έχει ελάχιστος καθόλου διαφορά στα πόσα άτομα νοσούν από μια ασθένεια που μοιάζει με γρήπη ή άλλη αναπνευστική νόσο τύπου COVID. Αυτά. Που σημαίνει αυτό, θυμάστε, κύριε Σαχίνη, ναι, και ας δικαιολογήσω και τον εαυτό μου, και εγώ στις αρχές του 2020 και μέσα στην εκπομπή σας ήμουν υπέρ της μαζικής χρήσης μάσκας, φυσικά μόνο σε κλειστούς χώρους και όχι αυτή η γραφική αστειότητα από τον Οκτώβριο του 2020 που ξεκίνησαμε να φοράμε μάσκα όταν περπατάμε στον δρόμο, επειδή μας ανάγκασαν βέβαια και φτάσαμε στο σημείο να βλέπουμε και κάποιους πάνω σε μοτοσυκλέτες να φορούν μάσκα. Λέγαμε τότε, ελλείψη όμως επιστημονικών δεδομένων και τεκμηρίωση, ότι εντάξει, αρχή της πανδημίας είναι, τι να κάνουμε, ας φορέσουμε μια μάσκα σε κλειστούς χώρους. Έχουν περάσει από τότε πάνω από 3 χρόνια, 3,5 χρόνια δηλαδή, και συνεχίζουμε να
να μιλάμε για μέτρα τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως τεκμηρίωση. Και πώς να δουλέψει η μάσκα, κύριε Σαχίνη, στην κοινότητα, όταν εσείς την πιάνετε με το χέρι και τη βάζετε. Βγαίνετε από κάπου, τη βγάζετε, τη βάζετε στην τσέπη, την αφήνετε στο τραπέζι, τη βάζετε στη ντουλάπα, τη βάζετε σε ένα σιρτάρι, την ξαναπιάνετε με τα χέρια, την ξαναβάζετε. Στην κολότσεπη που είναι το πιο συχνό. Στην κολότσεπη. Που δηλαδή, είναι το πιο συχνό. Έχει καμία σχέση με τη χρήση μάσκας όπως κάνει ένας επαγγελματίας υγείας μέσα σε ένα χειρουργείο, για παράδειγμα. Νομίζω ότι είναι αστεία. Άρα λέτε, κύριε Φαρσαλινέ, άρα λέτε ότι θα είχε ένα νόημα σε κλειστούς χώρους με πολύ έντονο συχνοτισμό και κάτω από εξαιρετικά προσεκτικές συνθήκες, και δεν το λέτε εσείς, λέτε τι λένε οι ανασκοπείς των ερευνών, εκεί ίσως είχε ένα νόημα. Αλλά όλα τα άλλα. Εγώ έλεγα τώρα η ανασκόπηση λέει ότι δεν έχει νόημα ούτε εκεί. Δεν μιλάει η ανασκόπηση μόνο για τους ανοιχτούς χώρους. Μιλάει για οτιδήποτε μελέτη γίνεται με τη μάσκα ακόμα και σε κλειστούς χώρους. Εξατομικευμένο ο καθένας να κάνει τι θέλει. Αλλά μην περιμένει σωτηρία από τη μάσκα, ειδικά έτσι όπως τη φοράει. Η μάσκα, κύριε Σαχίνη, είναι μια χρήση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Άπαξ και τη φόρεσες και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, τη βγάζεις και την πετάς. Και την βγάζεις με ειδικό τρόπο. Δεν τη βγάζεις όπως να είναι. Ούτε τη βάζεις στην τσέπη αν την ξαναβάλεις, ούτε τη βάζεις στη σιρτάρι αν την ξαναβάλεις, ούτε τη βάζεις ένα ντουλάπι και την αφήνεις και όποτε θυμηθείς την ξαναβάζεις. Τη βάζεις και τη βγάζεις κυρίως με συγκεκριμένο τρόπο και την πετάς. Ποιος το έκανε αυτό, εξηγήστε μου τα αυτά τα χρόνια. Κανείς. Θα πούμε αστεία τώρα εδώ. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα. Σε όλα τα νοσοκομεία, και θέλω να το συζητήσω γιατί ξέρω ότι τα μελετά, τα ερευνάτε. Σε όλα τα νοσοκομεία, αν ρωτήσεις και ανθρώπους που εργάζονται και μάλιστα αντιμετωπίζουν το θέμα με σοβαρότητα, σου λένε ότι ενδονοσοκομιακά, προσέχω τι λέω, υπάρχει μία αυξημένη διασπορά κρουσμάτων, γρήπης και κορονοϊού ενδονοσοκομιακά, αλλά δίνουν την εξήγηση ότι σε όλες τις κλινικές δίπλα σε έναν που νοσεί από κορονοϊό είναι και ένας άλλος που δεν νοσεί από κορονοϊό, αλλά μετά κολλά και πάει λέγοντας. Ισχύει. Τι θα γίνει, να φτιάξουμε νοσοκομεία μόνο για τον COVID, ένα. Δεύτερον, θυμάστε στην αρχή της πανδημίας που χρησιμοποιούσαμε και θαλάμους αρνητικής πίεσης. Μάλιστα. Πόσο αστεία ήταν αυτά όταν τα ζούσαμε τότε. Θυμάστε που λέγαμε ότι ζούμε ιστορικές στιγμές και κάποια στιγμή θα γελάμε με αυτά που βλέπουμε. Στην εκπομπή σας τα λέγαμε. Λοιπόν, κύριε Σαχίνη, κάθε χρόνο είχαμε λοιμόξου αναπνευστικού από ιούς. Και οι ιογενείς αυτές λοιμόξεις μεταδίδονται. Ποτέ στην ιστορία δεν είχαμε ξεχωριστό θάλαμο να βάζουμε μια ιογενή λοιμόξου αναπνευστικού. Το ίδιο θα συμβεί και με τον COVID. Τι να κάνουμε. Ούτε ξεχωριστά νοσοκομεία μπορούμε να έχουμε, ούτε απομονωμένους θαλάμους να βάζουμε ασθενείς που χρειάζονται νοσηλεία και έχουν μια αναπνευστική λοιμόξη. Και με τη γρήπη έτσι κάναμε. Τι θα γίνει τώρα δηλαδή. Άρα είναι φυσική, αυτός ο πανικός. Φυσική εξέλιξη λέτε. Γιατί έχουν απαγορευτεί οι επισκεφτήρια, μου στέλνουν εδώ για παράδειγμα το νοσοκομείο Χατζικώστα πλήρως. Άρα λέτε ότι εδώ η ουσία. Υπάρχει πάρα πολύ σοβαρή βιβλιογραφία με αφορμή την πανδημία COVID. Υπάρχει πάρα πολύ σοβαρή βιβλιογραφία για τις τραγικές συνέπειες της απαγόρευσης επισκεπτηρίων. Οι διοικήσεις των οργανισμών των νοσοκομείων μάλλον δεν γνωρίζουν τη βιβλιογραφία, παίρνουν αποφάσεις συναισθηματικές και μόνο, δηλαδή να πούμε ότι κάτι κάναμε, να κάνουμε πως δήθεν περιορίσαμε τη διασπορά και τι να σας πω, να σας πω περιστατικό του συγγενικού μου περιβάλλοντος καρκινοπαθής που προσβλήθηκε από COVID ενώ έκανε χημειοθεραπεία σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων κιόλας. Από τι, από το επισκεπτήριο? Δεν το έπαθα το επισκεπτήριο, από το προσωπικό το έπαθε. Δεν είναι εμβολιασμένο το προσωπικό, κύριε Σαχίνη? Είναι εμβολιασμένο. Γιατί έχουμε διασπορά μέσα στο νοσοκομείο και από το προσωπικό ακόμα? Μην ανοίξουμε τώρα αυτήν την κουβέντα. Η ανοσία τη Αγέλη και η επιχείρηση ελευθερία. Γιατί τα έχουμε Θυμίζω πει. Θυμίζω εγώ τώρα πράγματα που λέγαμε στην εκπομπή σα. Ναι. Ρητορικά τα ερωτήματα, όπως αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, το επισκεπτήριο έχει δραματικές, ή μάλλον η απαγόρευση του επισκεπτηρίου, έχει δραματικές επιπτώσεις στους ασθενείς. Στην κοινωνικοποίησή του, στην επαφή του με του συγγενεί του, στην ψυχολογικό παράγοντα, στην κινητοποίηση, στη διατροφή του. Όλα αυτά
είναι, υπάρχουν πληθώρα επιστημονικών μελετών που παρουσιάζουν τις δραματικές επιπτώσεις των απαγορευτικών επισκεπτηρίων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Μην συνεχίζουμε τα ίδια. Βέβαια, για να είμαι δίκαιος, δεν είδα κάποιο νοσοκομείο να απαγορεύει οριζόντια τα επισκεπτήρια. Αφήνουν ένα συγγενή, δίνουν κάποιες άδειες. Τώρα δεν ξέρω να αφήνουν και δεύτερο φεύγοντας, ο πρώτος να μπαίνει ο δεύτερος. Πάντως, στις γιορτές, πάντως, η απαγόρευση επισκεπτηρίου είναι μια απλουστευμένη και προβληματική αντιμετώπιση του προβλήματος, διότι προφανώς δεν προσφέρει τίποτα, το είδαμε και τη διάρκεια της πανδημίας. Όλο το προσωπικό των νοσοκομείων, ακόμα και όταν είχαν εκδιωχθεί οι αιρετικοί μη εμβολιασμένοι, είχε προσβληθεί από 2-3 φορές τουλάχιστον μέχρι να γυρίσουν και εκείνοι. Ταυτόχρονα δημιουργεί πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Οφείλουν οι διοικήσεις να είναι ενημερωμένες και θα πρέπει και οι διοικητές των νοσοκομείων να είναι μορφωμένοι άνθρωποι. Τι σημαίνει αυτό? Να έχουν παιδεία και να έχουν και γνώση για το αντικείμενο και να διαβάζουν την επιστημονική βιβλιογραφία. Βρίσκει η επιστημονική βιβλιογραφία μελετών για τις βλάβες που προκαλούν τα απαγορευτικά των επισκεπτηρίων, κύριε Σαχίνη. Έχει και μια άλλη εξήγηση, γιατί γνωστοί εδώ μας λέγαν ότι μέσα στις γιορτές συγγενείς τους, μεγάλης ηλικίας, με άλλα προβλήματα, εισήχθησαν στο νοσοκομείο με κορονοϊό. Τους απαγορεύτηκε η προσέγγιση. Όταν επιχείρησαν καταδρομικά να εισέλθουν στα Λάμους, διαπίστωσαν λόγω της έλλειψης προσωπικού ένας νοσηλευτής έπρεπε να καλύψει 2 και 3 κλινικές, με αποτέλεσμα ούτε η στοιχειώδης καθαριότητα που να προλάβει δηλαδή ο άνθρωπος δεν υπήρχε. Άρα μήπως κρύβουμε έτσι? Έχουν γίνει στη διάρκεια της πανδημίας, έχουν πεθάνει άνθρωποι από ποσιτισμό νοσηλευόμενοι, διότι δεν υπήρχε κανένας να τους ζητήσει. Και το λέω, όχι θεωρητικά, το λέω γιατί επίσημα βγήκε αναπληρώτρια καθηγήτρια εκτινιατρικής, με συγχωρείτε, στο ΑΠΙΘΙΤΑ και κατήγγειλε τέτοιο περιστατικό με τον πατέρα της. Ονομαστικά η γυναίκα βγήκε. Υπάρχει συνέντευξή της μιας-δυο ώρων στο YouTube. Ονομαστικά, με το όνομά της. Και το νοσοκομείο ανέφερε και ότι πέθανε από ποσοστισμό ο πατέρας της, ενώ νοσηλευόταν. Έχουν γίνει εγκλήματα στη διάρκεια της πανδημίας. Η δικαιοσύνη δεν ξέρω πού βρίσκεται ή δεν ξέρω αν οι συγγενείς αποφάσισαν να κινηθούν δικαστικά, διότι εδώ μιλάμε για ποινικά κολάσιμα αδικήματα. Λέει ο Ρέστης εδώ, καλημέρα λέει κύριε Φαρσέλινα, έχω μία απλή ερώτηση. Πέρα από τον COVID, έχει αρχίσει από τα μέσα Οκτωβρίου ένα σερί γρίπης, βήχα και ξανά τούμπαλιν και δώσ' του πάλι από την αρχή. Το ζούμε πολύ, κρατά εβδομάδες. Έχει παίξει ρόλο κάτι και το ανασωπητικό μας έχει πέσει τόσο χαμηλά? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Καταρχάς, πάρα πολλοί από αυτούς οι οποίοι υποστήριζαν φανατικά και μάλιστα και με αμφίβολης ηθικής μεθόδους τα περιοριστικά μέτρα, τους αποκλεισμούς, τα lockdown κτλ. Έχουν ήδη παραδεχθεί ότι όλα αυτά δημιούργησαν πρόβλημα στο ανασωπητικό μας και μας κάνει πιο επιρρεπείς και σε άλλες λοιμώξεις, μόνο στον COVID, αλλά και σε άλλες λοιμώξεις και υιογενείς και βακτηριακές. Θυμίζω την ιστορία του στρατόκου στα παιδιά. Το πιο αστείο από όλα είναι ότι ενώ οι ίδιοι το παραδέχονται ότι τα μέτρα που πρότειναν, χωρίς βέβαια να απολογούνται γι' αυτό, προκάλεσαν την καταστολή του αναπνευστικού, τι σου συστήνουν τώρα? Να ξαναπάρεις τα ίδια μέτρα? Πόσο πιο παράδοξο και πόσο πιο φαύλος κύκλος από αυτό, κύριε Σαχίνη? Είναι δεδομένο ότι όλα τα μέτρα των περιορισμών οδήγησαν, και αυτό έγινε, γίνει συζήτηση, έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2021, δεν είναι καινούργια συζήτηση, και ειδικά στα παιδιά δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα στην ορίμανση του νοσοποιητικού τους. Και αυτό είπαμε και το λέγαμε και τότε από την εκπομπή σας, ότι θα το πληρώνουμε για πολύ καιρό μετά το τέλος της πανδημίας. Η πανδημία τελείωσε και το πληρώνουμε. Το πιο ενισχυτικό βέβαια από όλα, κύριε Σαχίνη, σε πάρα πολλές χώρες έχουμε υπερβάλλουσα θνησιμότητα στο γενικό πληθυσμό και μάλιστα όχι στους ηλικιωμένους, αλλά στις παραγωγικές ηλικίες. Την 1η Δεκεμβρίου του 2023
σε ένα περιοδικό του group του Lancet δημοσιεύτηκαν κάποια δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο. 13 μηνών Ιούνιος του 22 μέχρι και τέλος Ιουνίου του 23, όπου βρήκαν αυξημένη θνησιμότητα, υπερβάλλοντα θνησιμότητα στον πληθυσμό, που αφορά κυρίως νεότερες και παραγωγικές ηλικίες, δηλαδή ηλικίες 20-44 και 45-64, με 15% αύξηση, αν θυμάμαι καλά, στους 20-40 και 11% αύξηση στην επόμενη ηλικιακή ομάδα, αύξηση στους θανάτους σε σχέση με το αναμενόμενο. Και μάλιστα είχαν 22% αύξηση των θανάτων στο σπίτι, όχι σε νοσοκομείο μετά από νοσηλεία για κάποιο πρόβλημα υγείας. 22% αύξηση των θανάτων στα σπίτια. Και ποια ήταν τα αίτια, γιατί εκεί έχουν και δεδομένα και για τα αίτια. Καρδιαγκιακά το μεγαλύτερο ποσοστό, υπατική νόσος, αναπνευστικές λοιμώξεις και διαβήτης. Και όταν λέω καρδιαγκιακά, εννοώ και κεφαλικά επεισόδια, εννοώ και ισχυμική καρδιοπάθεια και καρδιακή ανεπάρκεια, όλα μαζί. Λοιπόν, για ποιο λόγο, κύριε Σαχίνη, πεθαίνουν άνθρωποι 20-44 και 45-64 από τον COVID? Όχι βέβαια, διότι ο COVID, ειδικά στις 20-44, δεν κάνει θανάτους πουθενά στον κόσμο. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, και όχι μόνο στην Αγγλία? Η Αγγλία έβαλε τα στοιχεία. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται το ίδιο, και σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες γίνεται το ίδιο. Δεν μιλάει κανένας. Στην Αγγλία, βέβαια, έχουν ξεκινήσει μια έρευνα στη Βουλή και συζητιέται το θέμα. Δεν ξέρουν βέβαια και αυτοί ακριβώς τι και πώς και γιατί συμβαίνει. Δεν έχουν ακόμα το ψάχνουν, πάρα πολλά είναι. Στοιχεία. Εμείς όμως δεν έχουμε και τίποτα. Εδώ ακούμε για εθνίδιους θανάτους, δεν μας έχει πει κανένας, είναι παραπάνω, είναι λιγότεροι από ό,τι αναμέναμε και από όταν τα προηγούμενα μία χρόνια. Μία εξήγηση που δίνεται. Είναι ελληνική καρδιολογική εταιρεία και λέει το 2023 ήταν έτος εθνίδιων θανάτων. Δεν μας λένε όμως, είναι παραπάνω, είναι λιγότερες, έτυχε και το ονομάσαμε έτος εθνίδιων θανάτων. Τι συμβαίνει? Αφήνουν και συντηρείται μία συζήτηση ατεκμηρίωτη και δεν δίνουν καμία απάντηση. Αυτό δημιουργεί βέβαια πάρα πολλά ερωτήματα. Θέλω να σας ρωτήσω. Μία εξήγηση που δίνουν είναι ότι πριν από τον κορονοϊό, πριν την πανδημία δηλαδή, δεν δίναμε τόσο σημασία στους θανάτους αυτούς τους ξαφνικούς. Και ότι αρχίσαμε να καταγράφουμε τα πάντα μετά την πανδημία. Πώς τα ακούτε αυτό? Εγώ είπα να μας δώσουν. Εγώ δεν είπα αν είναι ή όχι αυξημένη. Αυτό που λέτε είναι μια θεωρία. Νούμερα θα μας δώσει κανένας. Μάλιστα. Γιατί δεν μας δίνουν τα νούμερα? Λέει κάποιο. Είναι πάρα πολύ απλό. Ακούστε, κύριε Σαχίνη, εθνίδιοι θανάτοι υπήρχαν πάντα. Στις ομάδες μέχρι 40 ετών υγιείς, χωρίς πρόβλημα υγείας, είχαμε περίπου 1,5 εθνίδιο θάνατο ανά 100.000 πληθυσμό. Στην Ελλάδα, ξέρετε πόσο αντιστοιχεί αυτό? Περίπου 80-90 θάνατο το χρόνο. Έχουμε παραπάνω σήμερα, εννοώ σε αυτούς, γιατί εθνίδιο θάνατο μπορεί να έχει κάποιος 70 ετών. Μιλάμε για μέχρι 35-40 ετών υγιείς. Και από 5 και πάνω, για να μην έχουμε και τους εθνίδιους θανάτους στα νεγουνά. Λοιπόν, έχουμε παραπάνω, έχουμε λιγότερους, έχουμε τους ίδιους. Και τι φταίει, η κλιματική αλλαγή που λένε κάποιοι? Η κλιματική αλλαγή δεν προκαλεί διαφορές, μεταβολές μέσα σε ένα χρόνο και σε δύο. Ούτε εμφανίστηκε πέρυσι, πρόπερσι, ήρθε φυτευτή, προσγειώθηκε και ξαφνικά από το πουθενά εμφανίστηκε η κλιματική αλλαγή. Έχουμε ακούσει χίλιες δυο ανοησίες, πολιτικές ανοησίες. Λοιπόν, να μας πούν τα νούμερα, γιατί μπορεί να ισχύει αυτό που λέτε. Αλλά γιατί μας έδωσε κανένας κάποιο νούμερο για να βγάλουμε συμπέρασμα? Όχι. Αυτό λύνεται, κύριε Σαχίνη. Έχετε δίκιο. Τόσους είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, τους ίδιους έχουμε και τώρα. Λιγότερους έχουμε τώρα. Αν έχουμε περισσότερους, γιατί τους έχουμε? Όταν δεν δίνεις. Έχω γράψει άρθρο που μου ζητήθηκε η γνώμη σε εφημερίδα. Πρέπει να έχει περάσει 1,5 χρόνος. Και έλεγα, πού είναι τα δεδομένα, δηλαδή τα στατιστικά καταρχάς. Δεν περιμένουν να μας δώσουν απάντηση ότι φταίει. Τα στατιστικά, τα νούμερα, πούντα, πουθενά. Κύριε Δεν έχει βγει κανένας να μας πει νούμερα. Κύριε Φαρσαλινέ, λέει κάποιος εδώ ο ακροατής ότι καταρχάς λέει μπράβο στον κύριο Φαρσαλινό, αλλά να του πω ότι ο ίδιος μπορεί να μιλάει επιστημονικά αυτή τη στιγμή και να ζητάει δεδομένα,
Μη στεναχωριέται, θα βγουν πάλι οι ειδικοί των τηλεπαραθύρων και θα δώσουν το μακρύ και το κοντό τους. Α, έτσι πάμε εδώ. Τι δεν καταλαβαίνει, λέει ο κύριος Φαρσαλινός. Μα αυτά έγιναν εδώ και τόσα χρόνια. Είπαμε, κύριε Σαχίνη, τα μέτρα για, για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και τα υπόλοιπα μέτρα περιορισμών των μη εμβολιασμένων δεν αφορούσε μόνο τους υγειονομικούς, να θυμίσω. Δεν μπορούσες να πας σε καταστήματα λιανικής από κάποια στιγμή και μετά. Έτσι. Εκτός το ότι πλήρωνες και τα τεστ σου, γιατί δεν σου δίναν το δικαίωμα να κάνεις δωρεάν τεστ από το ΓΟ, από το κράτος. Ξεκίνησαν μετά το καλοκαίρι του 2021. Σεπτέμβριο του 2021 που πήγαν σε αναστολή υγειονομική και μετά άρχισαν οι υπόλοιποι περιορισμοί. Ξέρετε πότε γνωρίζαμε ότι δεν θα έχουμε ανοσία αγγείλης? 20 Μαρτίου 2021, άρθρο στο περιοδικό Nature, με τίτλο «Οι πέντε λόγοι για τους οποίους η ανοσία της αγγείλης και τον COVID είναι μάλλον ανέφικτη». Αυτός ήταν ο τίτλος. 20 Μαρτίου του 2021 και εμείς το Σεπτέμβριο, για να φέρουμε την ανοσία αγγείλης που ξέραμε και τότε ότι δεν θα έρθει ποτέ, βάζαμε περιορισμούς, φασιστικού τύπου περιορισμούς, διότι κάποιοι άνθρωποι, ειδικά υγειονομικοί, αποβλήθηκαν από την κοινωνία. Όχι, δεν σταμάτησαν τις δουλειές τους. Αποβλήθηκαν από την κοινωνία. Πλήρως. Ενώ γνώριζαν ότι η ανοσία αγγέλης δεν θα υπάρξει. Και ενώ σε όλο τον κόσμο σταμάτησε η συζήτηση περί ανοσίας αγγέλης, η Ελλάδα ήταν από τις ελάχιστες χώρες που μέχρι το Δεκέμβριο του 2021, Ιανουάριο του 2022, συζητούσαν οι ειδικοί των τηλεοπτικών παραθύρων περί ανοσίας αγγέλης που έρχεται. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά και δεν πρέπει, κύριε Σαχή, να δώσουμε ασυλία σε αυτά. Διότι αν τα ξεχάσουμε θα τα ξαναζήσουμε και εν μέρη ευτυχώς σε πολύ μικρό ποσοστό τα ξαναζούμε και σήμερα. Να θυμίσω, και επειδή μου αρέσει να μιλάω με ονόματα, ο κύριος Χιόδρας στην τελευταία δόση του εμβολίου που έκανε, δεν ξέρω βέβαια ποια δόση είναι, κανονικά πρέπει να είναι η έκτη, είπε ότι εμβολιάζει για να προστατεύσει τους άλλους. Αυτό είναι το παραμύθι της ανοσίας αγγέλης σε επανάληψη. Αυτό σημαίνει προστατεύω τους άλλους. Ανοσία αγγέλης. Συζητούσε το 2023 για ανοσία αγγέλης όταν κάθε Έλληνας έχει νοσήσει από 2-3 φορές τουλάχιστον. Θέλω να σας φέρω λίγο στο σήμερα. Ότι η λογική σηκώνει τα χέρια ψηλά, όχι επιστήμη απλά, η λογική έτσι. Θέλω να σας φέρω λίγο στο σήμερα. Ανοίξαν τα σχολεία και ακούσαμε τις συστάσεις και τα μέτρα που οι συστάσεις αυτές ονοματίστηκαν και μέτρα δημόσιας υγείας. Είναι μέτρα δημόσιας υγείας αυτά για τα σχολεία? Κύριε Σαχίνη, όταν άκουσα ότι θα ανακοινωθούν μέτρα για τα σχολεία, να σας πω την αλήθεια, ανησύχησα. Χάρηκα που το Υπουργείο ξανανακάλυψε τον τροχό, διότι τα μέτρα τα οποία πρότεινε δεν είναι τίποτα άλλο από ό,τι μέτρα παίρναμε μια ζωή και ό,τι συστήνει και ένας μη ειδικός σε κάποιον ο οποίος μπορεί να νοσεί, να έχει κάποια συμπτώματα ή να έχει ένα πυρετό, δηλαδή να μείνει σπίτι του, να μην έρθει σε επαφή με κόσμο, το να πλύνει τα χέρια. Από εδώ και 2 αιώνες υπάρχει ως μέτρο, δεν είναι κάτι καινούριο. Ανακουφίστηκα λοιπόν όταν είδα το Υπουργείο στην προσπάθειά του πάλι να πει ότι κάτι κάνω και ότι να, εγώ λαμβάνω μέτρα. Εμφανίζεται να ξανανακαλύψει τον τροχό και να προτείνει μέτρα τα οποία τα ξέρει ο καθένας, θα πάρει σπίτι του και τα γνωρίζει χωρίς να είναι καν ειδικός. Μέτρα προτείνει. Ευτυχώς, μέτρα προτείνει, έχετε δίκιο. Κλασικά, αλλά. Μέτρα για περισσότερες σχολικές αίθουσες να μην έχουμε συχνοτισμό δεν έχουμε. Με προκαλείτε, κύριε Σαχή, με προκαλείτε τώρα, γιατί μέλος της Επιτροπής του ΕΟΔΗ, κλείνουμε τα σχολεία και πάμε. Έκανε ολόκληρες μαθηματικές αλχημίες για να μας πει ότι με 20 άτομα στην τάξη είναι καλύτερα παρά να έχουμε 15, διότι λέει με λιγότερο αριθμό. Ακούστε τώρα σκεπτικό, επιστήμονας άνθρωπος, έτσι, ο κύριος Μαγιορκίνης, για να λέμε και τα ονόματα, ακούστε σκεπτικό. Με περισσότερα άτομα να τάξει, έχουμε λιγότερες τάξεις, άρα λιγότερες εστίες μετάβλησης, το αντιλαμβάνεστε τη λογική. Θυμάμαι ότι είχε γράψει ένα χαριτολόγημα στα κοινωνικά δίκτυα και έλεγα, όχι, με 40 άτομα να τάξει, είναι ακόμα καλύτερα από 20, διότι έχουμε ακόμα λιγότερες τάξεις, άρα ακόμα λιγότερες εστίες διασποράς. Αντιλαμβάνεστε τι έχουμε ζήσει και τι έχουμε ακούσει. Ρωτάει εδώ πέρα η φίλη Μαρία, καλημέρα στον κύριο Φαρσαλινό. Το ότι έχουμε έξαρση ιώσεων αυτή την περίοδο είναι φυσικό και επόμενο.
με τις θερμοκρασίες και με το παιχνίδι αυτό που γίνεται στις θερμοκρασίες. Το ερώτημα το δικό μου είναι, συνιστά ο κύριος Φαρασαλινός στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού να αποφεύγεται το εμβόλιο της γρήπης ή του πνευμονιόκοκου ή το αντίθετο? Γιατί να αποφεύγονται τα εμβόλια της γρήπης και του πνευμονιόκοκου? Το πνευμονιόκοκο καταρχάς δεν γίνεται κάθε χρόνο, γίνεται κάθε 5 χρόνια. Τη γρήπη είναι ετήσιο. Εμβόλια τα οποία κυκλοφορούν εδώ και τόσα χρόνια και έχουν αποδειχθεί ασφαλή, δεν βλέπω κάποιο λόγο να πρέπει να αποφεύγονται. Εκτός αν κάποιος είναι αλλεργικός σε κάποιο εμβόλιο. Έτσι έχει εμφανίσει μια παρενέργεια που μπορεί να σχετίζει με εμβόλιο στο παρελθόν. Αυτά βέβαια πάντα, γιατί πάντα ο εμβολιασμός σε συνεννόηση με τον προσωπικό γιατρό γινόταν, πάντα θα γίνεται με συνεννόηση με τον προσωπικό γιατρό. Αλλά ο λόγος να αποφευθούν εμβόλια τα οποία κυκλοφορούν εδώ και χρόνια και τα οποία τουλάχιστον έχουν ένα προφίλ ασφάλειας αποδειγμένο, δεν βλέπω τον λόγο να υπάρχει. Από εκεί και πέρα, τα εμβόλια, ειδικά για τη γρήπη, έχουν και μια περιορισμένη αποτελεσματικότητα, η οποία αλλάζει κάθε χρόνο και κυρίως αλλάζει διότι δεν προβλέπουμε με μεγάλη επιτυχία πάντα τα στελέχη τα οποία κυκλοφορούν στην κοινότητα. Και επειδή η πρόβλεψη γίνεται για να δούμε τι θα έχουμε σε κάθε εμβόλιο, κάποιες χρονιές πέφτουμε περισσότερο μέσα, κάποιες άλλες χρονιές πέφτουμε έξω. Οπότε η αποτελεσματικότητα ποικίλει. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ότι εμβόλιο για τη γρήπη προστατεύει από τον ιό της γρήπης μόνο. Δεν προστατεύει από τους υπόλοιπους ιούς των κοινών κρυολογημάτων, οι οποίοι είναι τελείως διαφορετικοί από τους ιούς της γρήπης, και το εμβόλιο δεν προσφέρει καμία προστασία για αυτούς. Άρα το ότι έκανε κάποιος εμβόλιο της γρήπης δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνει κοινά κρυολογήματα. Μάλιστα. Τώρα θέλω να φύγουμε από αυτό τον άξονα, κύριε Φαρσαλινέ, και επειδή είμαστε στην αρχή του 24, στις πρώτες 8 ημέρες, και το 23 που έφυγε, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, φαίνεται όμως ότι τώρα είναι πιο συστηματοποιημένο, έχει ανοίξει ένας διάλογος μεταξύ του τι είναι επιστήμη και τι είναι επιστημονοσύνη τελικώς. Εδώ τι έχετε να μας πείτε? Έχω κάνει και παρουσίαση σε ένα επιστημονικό συνέδριο για αυτό το θέμα, ξέρετε. Με αφορμή βέβαια άλλη θεματολογία, αλλά που τέριαζε απόλυτα και με το σκεπτικό του COVID. Κοιτάξτε, είχαμε πει από την εκπομπή από το 2021, μην πω από τα τέλη του 20, ότι το ζήτημα τελικά και της πανδημίας είναι ένα κατεξοχήν πολιτικό θέμα. Δεν ήταν καθόλου επιστημονικό το θέμα. Η επιστήμη χρησιμοποιήθηκε από τους πολιτικούς και χρησιμοποιήθηκε και με τρόπο ο οποίος είναι προσβλητικός για την επιστήμη, προσβλητικός για τους επιστήμονες και προσβλητικός για την κοινωνία κυρίως. Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο ιατρική και μόνο ο COVID. Αυτό είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Πάρτε για παράδειγμα, κύριε Σαχίνη, την κλιματική αλλαγή. Κλιματική αλλαγή, όλο το σκηνικό της κλιματικής αλλαγής βασίζεται σε μια συσχέτιση μεταξύ αύξησης θερμοκρασίας, γιατί υπάρχει αύξηση θερμοκρασίας, δεν αμφιβάλλει κανένας γι' αυτό, και περιεκτικότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του άνθρακα. Συσχέτιση. Αν σας πω εγώ λοιπόν ότι πριν από λίγους μήνες βγήκε μια μελέτη και λέει ότι, δημοσιευμένη σε επιστημονικό περιοδικό, ότι όσοι περισσότεροι εμβολιασμοί το 2021, αναλύοντας 30 χώρες, τόσο περισσότερη η υπερβάλλουσα θνησιμότητα την επόμενη χρονιά. Ξέρετε τι θα πούν? Ότι αυτό είναι μια συσχέτιση στατιστικά σημαντική, προσέξτε, για κάθε 1% αύξηση εμβολιασμού, η μελέτη έδειξε 0,1, για κάθε 1% αύξηση, 0,1% αύξηση στην θνησιμότητα, στο γενικό πληθυσμό. Θα πούν όλοι και θα έχουν δίκιο. Είναι μια συσχέτιση που δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει και αιτιολογική σχέση, ότι δηλαδή φταίει το εμβόλιο, θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. Όχι, κύριε Σαχίνη, στην κλιματική κρίση η συσχέτιση αποτελεί απόδειξη αιτιολογικής σχέσης και έχουμε λοιπόν μία πολιτικο-οικονομική κατάσταση, γιατί παίζονται εκατοντάδες τρισεκατομμύρια στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, η οποία χρησιμοποιεί ως φερέφωνα την επιστήμη για να επιβάλλει πολιτικές αλλαγές και κοινωνικές αλλαγές ακραίας φτωχοποίησης. Κύριε Σαχίνη, η ανθρωπότητα βρίσκεται στο επίπεδο στο βιωτικό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται σήμερα για ένα βασικό λόγο. Επειδή υπήρχε πληθώρα ενέργειας. Η ενέργεια
και ο πληθυσμός αυξάνονται γραμμικά. Έχουν γραμμική απόλυτη συσχέτιση. Εδώ πάμε σε εποχές ένδυας ενέργειας, διότι όποιος αφελής πιστεύει ότι η ενέργεια από τη φύση φτάνει, και η ενέργεια τη φύση είναι φτηνή μάλιστα, η Ελλάδα είναι ένατη χώρα το 2023 μεσοσταθμικά, ένατη χώρα μεταξύ 36 χωρών στην Ευρώπη σε ποσοστό της ενέργειάς της που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Η ένατη μεγαλύτερη. Μεταξύ 36. Εφόσον η ενέργεια αυτή είναι από τη φύση και είναι φτηνή, κύριε Σαχίνη, θα έπρεπε να είμαστε ένατη από το τέλος σε τιμή. Ανά κιλοβατόρα. Έτσι, δηλαδή 27η. Ξέρετε, στη θέση μας είναι στο 2023. Τρίτη. Γιατί, κύριε Σαχίνη? Γιατί έχουμε χρωματιστά τιμολόγια, κύριε Σαχίνη. Με δωρεάν παραγωγή ενέργειας και μάλιστα να είμαστε ένατη καλύτερη στην Ευρώπη. Δεν είμαστε ένατη από το τέλος στην τιμή και είμαστε τρίτη. Τρίτη μεγαλύτερη τιμή, η τέταρτη σε όλη την Ευρώπη. Γιατί? Δωρεάν ενέργεια δεν μας εμφανίζουν. Λοιπόν, σε μια συζήτηση στο Κογκρέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, έλεγε ένας, ρωτούσε έναν υπεύθυνο του Υπουργείου Ενέργειας, τέλος πάντων εκεί, του έλεγε ότι μέχρι το 2050 η Αμερική, για να είναι carbon neutral, ουδέτερη ως προς εκπομπές, χρειάζεται να ξοδέψει, ακούστε, 50 τρισεκατομμύρια δολάρια. Καλά, άλλοι υπολογίζουν ότι χρειάζεται 100. Και τον ρωτούσε, πόσο θα μειωθεί η θερμοκρασία στον πλανήτη εφόσον γίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες carbon neutral? Κανένα δεν ήξερε. Ο υπεύθυνος στο Υπουργείο Ενέργειας ήταν υπεύθυνος για αυτές τις πολιτικές. Και ξέρετε γιατί δεν ξέρανε? Διότι δεν έχει σημασία τι θα κάνει η Αμερική ή η Ευρώπη. Όταν η Κίνα, όταν η Ινδία, όταν άλλες χώρες τεράστιες πληθυσμιακά εκπέμπουν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά ρήπων σε σχέση με την Ευρώπη, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρώπη, αν θυμάμαι καλά, κάπου το 8% της παγκόσμιας εκπομπής ρήπων βγάζει. Και τι κάνει η Ευρώπη? Καταργεί την κτηνοτροφία, κυνηγάει και τη γεωργία. Έρωτε τι γίνεται στη Γαλλία, τι γίνεται στη Γερμανία, όπου τώρα τελευταία η κυβέρνηση πήρε πίσω τα μέτρα αφού έκλεισαν τους δρόμους οι Γερμανοί. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, καλά, δεν τα πήρε όλα πίσω κυνηγούν τα μέτρα, γιατί την τροφή μας, κύριε Σαχίνη, προσέξτε. Κύριε Φαρσαλινέ, να σας ποινικοποιούν την τροφή, μισό λεπτό, το αντιλαμβάνεστε. Μισό λεπτό να σας διακόψω. Έχω μήνυμα από ακροατή να είναι προσεκτικοί όσοι κινούνται στη Γερμανία αυτή τη βδομάδα, γιατί έχουμε νέο κύκλο αγροτικών κινητοποιήσεων για τους περιορισμούς. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Συνεχίστε τώρα. Ελάτε. Στην Ολλανδία, τι έγινε πέρσι? Εντάξει, όποιος είναι στο διαδίκτυο τα μαθαίνει, διότι οι υπόλοιποι από τα κλασικά μέσα ενημέρωση δεν τα μαθαίνουν ποτέ αυτά. Πυροβολούσαν μέχρι και τα λάστιχα των τρακτέρ και των αυτοκινούμενων στο δρόμο οι αστυνομικοί. Διότι αποφάσισε η Ολλανδία ότι επειδή μολύνουμε το περιβάλλον, θα μειώσουμε 30% την κτηνοτροφία. Στην Ιρλανδία επιδοτεί η κυβέρνηση την καταστροφή κτηνοτροφικών μονάδων και το σφαλιασμό βουηδών. Επιτίθενται, και αυτό είναι συνειδητό, επιτίθενται στη διατροφή μας, κύριε Σάχημη. Επιτίθενται στη διατροφή μας, διότι τα δισεκατομμύρια που έχουν επενδυθεί σε τεχνητά τρόφιμα, είτε είναι κυταρικές καλλιέργειες, είτε 3D printing, είτε είναι έντομα και άλλου τέτοιου τύπου πηγές πρωτεΐνης, δεν επενδύθηκαν για επιστημονικούς, από επιστημονική περιέργεια, επενδύθηκαν για να βγάλουν κέρδη. Και υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια αλλαγής πλήρως των διατροφικών συνηθιών μας με πάρα πολλούς τρόπους, με την προπαγάνδα που γίνεται περί βιγκανισμού και χορτοφαγίας κτλ. Τα οποία, βέβαια, αν κάποιος παρακολουθεί στη βιβλιογραφία, όπως και με το ζήτημα του αποπληθυσμού και των χαμηλού ποσοστών γεννήσεων, θα δει ότι αυτά δεν ήταν τίποτα μυστικό ή καμιά συνωμοσία. Είχαν ανακοινωθεί εδώ και χρόνια. Το 2017, κύριε Ζαχίνη, στο επιστημονικό περιοδικό Environmental Research Letters, επιστημονικό περιοδικό, επαναλαμβάνω, έτσι, δημοσιεύτηκε μια μελέτη
η οποία παρουσίαζε τα τέσσερα καλύτερα μέτρα για να σωθεί το κλίμα στις αναπτυγμένες χώρες, προσέξτε, στο δυτικό κόσμο, όχι σαν αναπτυσσόμενες, και ήταν από πλευράς αποτελεσματικότητας από το λιγότερο ως το περισσότερο αποτελεσματικό, θα σας πάω ανάποδα δηλαδή, ήταν τέταρτο καλύτερο ήταν η χορτοφαγία, τρίτο καλύτερο ο περιορισμός αεροπορικές μετακινήσεις, δεύτερο καλύτερο ήταν η κοινωνία χωρίς αυτοκίνητα και το καλύτερο μέτρο το οποίο αθρηστικά είχε όφελος 5 φορές μεγαλύτερο από το σύνολο των άλλων τριών ήταν ένα λιγότερο παιδί ανά οικογένεια. Στις αναπτυγμένες χώρες όπου στην Ευρώπη έχουμε 1,5 γεννήσεις ανά γυναίκα, στην Ελλάδα έχουμε 1,3 γεννήσεις ανά γυναίκα, και για να επιβιώσει απλά και να συντηρηθεί ένας πληθυσμός πρέπει να έχουμε 2,1 γεννήσεις ανά γυναίκα. Μαθηματικά απλά τώρα αυτά γυμνασίουν, έτσι. Δύο γονείς έχουμε, δύο γονείς πρέπει να αντικαταστήσουμε, δύο παιδιά πρέπει να κάνει κάθε οικογένεια, έτσι. Εμείς έχουμε 1,3 και μας προτείνουν αυτοί οι επιστήμονες σε επιστημονική δημοσίευση να πάμε στους 0,3. Και το επίπεδο της ηθικής επιστήμης, κύριε Σαχίνη, έχει φτάσει την ίδια χρονιά το 2017 σε επιστημονικό άρθρο, σε άρθρο γνώμης στο CNBC, που είχε κάνει ένα ψεκασμένο site, ξέρετε, συνωμοσιολογικό, ακροδεξιό κτλ. Στο CNBC, να γράφει καθηγητής ηθικής, προσέξτε, άρθρο με τίτλο «Η επιστήμη απέδειξε ότι τα παιδιά κάνουν κακό στον πλανήτη Γη, η ηθική μας επιτάσσει να σταματήσουμε να τα κάνουμε». Είναι ο τίτλος, κύριε Σαχίνη. Είναι ο τίτλος. Όμορφος κόσμος. Είναι αυτή η κοινωνία. Σας ρωτώ. Θέλω να κλείσουμε με μια παρατήρηση του φίλου του Γιάννη σήμερα, κύριε Φαρσαλινέ, γιατί ανοίγουμε ένα πεδίο από εδώ και κάτω, όπως καταλάβατε. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης μία ερώτηση, κύριε Φαρσαλινέ, σχετικά με την επιστημονοσύνη. Σχεδόν πάντα το παράδειγμα της κυρίαρχης ιδεολογίας ήταν και το αποδεκτό στο χώρο της επιστήμης. Υπήρχε όμως επίσης πάντα και ο πυρήνας που πρέσβευε την αλλαγή του κυρίαρχου παραδείγματος, κατά Κουν. Εκτιμάτε ότι πλέον στο πλαίσιο του άκρατου νεοφιλελευθερισμού δεν υπάρχει αυτός ο πυρήνας? Θα έχουμε μονοφωνία? Αυτό συμβαίνει ήδη και είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα με την κλιματική αλλαγή, απλά δεν είχε επεκταθεί στην έκταση στην οποία ζούμε σήμερα στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες χώρες ακόμα, και έγινε νομίζω ξεκάθαρο με την πανδημία COVID, που είχαμε ένα πρωτοφανές επίπεδο λογοκρισίας, το οποίο, όπως είχα πει και τότε, ο COVID ήταν η πρόβα, διότι η μεγάλη μπίζνα, διότι είναι, όπως είπα και πριν, πολιτικο-οικονομικό το ζήτημα και όχι επιστημονικό, είναι, κύριε Σαχίνη, κλιματική αλλαγή. Τα μερικά δεκάδες δισεκατομμύρια ή εκατοντάδες που παίζονταν και με φάρμακα και με εμβόλια και με οτιδήποτε άλλο, και ό,τι ακραίο και αν πει κάποιος, ακόμα και πράγματα που είναι υπερβολές, είναι αστεία μπροστά στα εκατοντάδες τρισεκατομμύρια που παίζονται με το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή, που να καταλάβουν οι πολίτες τι είναι, ένας παγκόσμιος πόλεμος χωρίς να έχουμε καταστροφή υλική ή κτηριακή, και αναγέννηση ενός κόσμου από την αρχή, που σημαίνει άπειρα λεφτά για αυτούς οι οποίοι αλλάζουν τον κόσμο. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια νέα αγορά απεριόριστη, η οποία χρηματοδοτείται από τις τσέπες των πολιτών, κύριε Σαχίνη, από τους φόρους που πληρώνουμε όλοι, και τα νούμερα είναι ασύλληπτα. Το ότι θα ζήσουμε μια ανοικοδόμηση χωρίς να τη χρειαζόμαστε στην πραγματικότητα, επιπέδου παγκοσμίου πολέμου, απλά χωρίς να έχουμε τις βόμβες να πέφτουν στα κεφάλια μας, αν και γι' αυτό έχουμε και κάποιες αμφιβολίες για το τι θα δούμε στο μέλλον με τόσους πολέμους να βρίσκονται στον περίγυρό μας, τι θα οδηγήσει σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου και της ζωής μας? Δηλαδή, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εμείς είχαμε βελτίωση κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αμέσως μετά ζούσαμε καλύτερα από ότι πριν τους Παγκοσμίους Πολέμους? Όχι.
Αυτό ζούμε στην πραγματικότητα και αυτό είναι ένα τεράστιο πολιτικο-οικονομικό και όχι επιστημονικό θέμα. Η επιστήμη χρησιμοποιείται όπου είναι βολική και όπως είναι βολική, κύριε Σαχίνη. Δεν έχουν ευθύνη. Αλλά θα επαναλάβω και θα κλείσω με αυτό. Ναι. Η πανδημία ήταν απλά μια πρόβα, τίποτα άλλο. Δεν έχουν ευθύνη οι επιστήμονες για το πώς χρησιμοποιείται η επιστήμη? Μα φυσικά και έχουν, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί να χρησιμοποιούνται έτσι, δεν θα συνέβαινε τίποτα. Αλλά όταν έχει παγιδευτεί η επιστήμη ως προς τις χρηματοδοτήσεις και ως προς την εξάρτησή της από αυτούς, από την ελίτ με λίγα λόγια, η οποία εμφανίζει έντονα κοινωνιοπαθή, για να μην πω ψυχοπαθή χαρακτηριστικά, έτσι, μια έντονη εχθρότητα απέναντι στην κοινωνία και απέναντι κυρίως που στα παιδιά. Προσέξτε, σας είπα, το καλύτερο μέτρο είναι κάτι λιγότερα παιδιά. Δηλαδή να εξαφανιστεί ο πληθυσμός του δυτικού κόσμου στην πραγματικότητα. Αυτό συζητάμε. Νομοτελειακά θα εξαφανιστεί. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα φαύλο κύκλο. Ηθικά, προφανώς, έχει τεράστια ευθύνη η επιστήμη, αλίμονο. Χρησιμοποιείται συνειδητά. Δεν γίνεται συνειδητά αυτό. Και κατά την πανδημία χρησιμοποιήθηκε, αλλά επαναλαμβάνω, είναι άλλα τα μεγέθη, μη συγκρίσιμα. Δηλαδή είναι αστείο η πανδημία μπροστά σε αυτό που θα ζήσουμε, ζούμε και θα ζήσουμε ακόμα πιο έντονα με την κλιματική αλλαγή, κύριε Σαχίνη. Η αποφάση που έχει λάβει ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μας τις φέρουν ως υποχρεώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα επόμενα χρόνια θα είναι δραματικές για την οικονομική κατάσταση. Το 2027 μπαίνει νέος φόρος στα κάψιμα, όχι μόνο για τις μετακινήσεις και για τη θέρμανση. Έχει ψηφιστεί πριν από ένα χρόνο αυτό, κύριε Σαχίνη. Θα το φέρουν και θα πούν, α, είναι υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε ποιος θα το πει αυτό? Αυτοί που το ψήφισαν. Μα με συγχωρείτε, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα προβλέπει 9 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στην Ελλάδα για την πράσινη μετάβαση. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Διόδια στις πόλεις προβλέπει το σχέδιο, το γνωρίζετε αυτό? Το γνωρίζετε ότι προβλέπει διόδια μέσα στις πόλεις? Μέσα στις πόλεις, στο κέντρο της πόλης, προσέξτε. Διόδια, σαν αυτά τα οποία μπαίνουν από φέτος στη Νέα Υόρκη. Και δεν θα αφορά μόνο την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, θα επεκταθεί ακόμα και σε νησιωτικές περιοχές. Κοιτάξτε, έτσι, δηλαδή, έτσι πως φτιάχνεται ο ΒΟΑΚ εδώ, προσέξτε, το Ηράκλειο χωρίζεται δυτικό και ανατολικό. Να κλειστείτε στο σπίτι σας, θα σας αναγκάζουν να πετάξετε τα αυτοκίνητα με κινητήρες ιστορικής κάψης. Δεν χρειάζεται να σας πείσουν. Θα σας αναγκάσουν, θα μας αναγκάσουν όλους, διότι η βενζίνη έχει 2 ευρώ, από την οποία το 1,5 πρέπει να είναι φόροι. Μάλιστα. Κλείνω με 2 παρατηρήσεις ακροατών. Ο Νίκος λέει: 1 κιλό σπόρι ντομάτας που οριμάζει αργά, έχει ωραίο χρώμα και σχήμα, κοστίζει στη χονδρική αγορά σπόρων 440.000 δολάρια. Την ίδια στιγμή στην Ινδία, που παράγεται ο σπόρος, οι εργάτες γης πληρώνονται 2,8 δολάρια τη μέρα. Αυτοί οι σπόροι είναι μονοπόλιο 4 πολυεθνικών, για να καταλάβουμε τι γίνεται πια στη βιομηχανία τροφίμων. Και ο κύριος Λύκος στέλνει ένα μήνυμα ακούγοντάς σας. Κλείσαμε το εγχώριο φθηνό καύσιμο του λιγνίτη. Και γιατί είμαστε εκτεθειμένοι στο TTF Ολλανδίας κατά 95% χωρίς προθεσμιακά συμβόλαια, όταν η Ευρώπη είναι 5%, 2,4 τετράκιση φούσκα παγκόσμια των χρηματιστηρίων, ούτε 4 πλανήτες, λέει ο κύριος Λύκος, δεν μπορούν να το αποπληρώσουν αυτό. Άρα θέλουμε αυτό που είπε ο κύριος Φαρσαλινός, νέα άειλα projects, όπως τεχνητή νοημοσύνη, και έντομα, γιατί πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική πρόοδο, αλλά με τεχνολογίες που κατέχουν μόνο κάποιοι. Ακούμε μόνο την ηχό μας τελικά, όχι άλλες διαφορετικές φωνές. Η έρευνα και επιστήμη που θα έπρεπε να είναι κοινωνικό και δημόσιο αγαθό είναι στα χέρια των χορηγών των μεγάλων πολυεθνικών. Και όποιος διαφωνεί λογοκρίνεται, στοχοποιείται και χαρακτηρίζεται, κύριε Σαχίνη. Από ακροδεξιός, αρνητής, ακραίος, μέχρι οπαδός του Τραμπ, της Χαμάς, του Πούτιν και της τρομοκρατίας. Χρησιμοποιούνται διάφοροι κοινωνικοί, πολιτικοί χαρακτηρισμοί για να επικρατήσει λογοκρισία. Λογοκρισία μόνο σε δικτατορικά καθεστώτα τα βλέπαμε και όχι σε τέτοιο μέγεθος. Και εκεί ήταν στοχευμένη, εδώ είναι γενικευμένη.
όλο αυτό το κίνημα της πολιτικής ορθότητας, όλα αυτά δένουν, κυρίες και κύριοι, μεταξύ τους, έτσι. Τι είναι? Είναι ό,τι πιο φασιστικό και αντιεπιστημονικό υπάρχει, διότι σου λέει ότι κάνει να πεις μόνο αυτά που θεωρούμε σωστά να λέγονται. Τα υπόλοιπα απαγορεύεται να τα λέμε. Εδώ υπάρχει νόμος που σε στέλνει για ποινικό αδίκημα για δίθεν ρητορική μίσους. Τι είναι αυτό πέρα από λογοκρισία? Εδώ η Επίτροπος Διαφάνειας και Ευρωπαϊκών Αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχω ανεβάσει το βίντεο στο Twitter πριν από ένα χρόνο, δήλωσε σε βίντεο, κύριε Σαχίνη, ότι η ελευθερία του λόγου του Twitter του Musk είναι απολυταρχία. Αντιλαμβάνεστε την πρόταση? Έχετε ξανακούσει εσείς ποτέ η ελευθερία του λόγου να χαρακτηρίζεται ως απολυταρχία? Το είπε η Επίτροπος Ευρωπαϊκών Αξιών και Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βίντεο. Ανέβασα το βίντεο και γελούσε. Αυτό είναι το επίπεδο της πολιτικής, αυτό ζούμε. Κύριε Φαρσαλίνε, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία μας. Σήμερα εγώ σας ευχαριστώ. Πρωί Δευτέρας τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Καλημέρα και καλή χρονιά σε όλους.